Γεια σας παιδιά, γύρισα. Έχω να αναφέρω ότι οι τουαλέτες του Battle.net δεν έχουν ούτε χαρτί για να σκουπιστείς, ούτε το πράγμα που κάνει που βάζει τα χέρια από κάτω. Οπότε να το κάνω πάνω στα ρούχα μου. Απαράδεκτο. Ε? Ποιο κόλλο μου, μαλάκα, δεν έχεσα. Αρχικά μιλάω για το εκτός του μπάνιου, για να πλένω τα χέρια μου. Και κατά δεύτερον είχε χαρτί μέσα. Μέσα έχει, αλλά αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δεν είναι πιο σημαντικό, πρέπει να μπορείς να... Anyway, τώρα που έφυγε ο Βλάκας, ο άπλητος, ας συγκεντρωθούμε λίγο στο match, όπου έχουμε Sian και Crack. Ο Crack μένει στο Cloud Peak που είδαμε νωρίτερα. Πολύ GG, κάτι γνώμη μου. Ήμχο. Και τρώει, προλαβαίνει, τρώει Hypnotize αφού ρίξει το Limit Blade Beam. Από ό,τι βλέπω ήδη έχει πάει ένα game στον Crack. Για να δούμε τι θα κάνει τώρα ο Sian ως Hero. Forwarder, forward throw και πάει για το troll, αλλά τρολάρει. Δεν θα σκότωνε καν επειδή ήταν κάτω από το ledge το Tomahawk, όχι το Tomahawk, το finishing touch, συγγνώμη μπερδεύομαι. Anyway, lead για τον Sian επειδή ο Crack λίγο έχει κάτι πάει λάθος. Κάνει bet στο zoom και παίρνει zoom, οπότε πάει on stage. Και F-Tilt σκοτώνει. Ωραία, ωραίο percent παίρνει ο Crack. Και ακόμα δεν έχει χρησιμοποιήσει καν το limit. Το οποίο τελειώνει σιγά σιγά, πρέπει να το κάνει. Anytime. Οκ, okay, τέλειωσε, χωρίς να προλάβει να το χρησιμοποιήσει. Ου, ίσως είχε άψμας εκεί μετά το spike. Shield poke. Offstage έχει ο άλλος zoom, δεν ξέρει που μπορεί να πάει. Ο Crack δεν ξέρει που μπορεί να πάει ο Hero μετά το zoom, όπως ξέρω. Κάνει bait για backer και το dash tag για πολύ λίγο το σκοτώνει. Ups μας. Whiff το grab και τρώει back throw. Και τώρα είχε ευκαιρία να το κλείσει αλλά δεν το έκανε. Και προλαβαίνει ο Crack να το πάρει. Έχει accelerate το Sian. Ο Sian, ο Deer. Τρώει το limit crosslash, αρκετό percent. Πολύ percent. Αυτό για λίγο δεν σκότωσε. Άλλο ένα upper θα σκοτώσει. Και τον backer σίγουρα σκοτώνει, yup. Game 2 πάει στον Crack. Αυτό το mouse έχει πάρα πολύ sensitivity, δεν μπορώ να το αλλάξω καθόλου. Μπορώ να το αλλάξω. Γιατί λαγκάρει το mouse? Άμα το πατάς, κάνει slow down. Νομίζω. Καλά έχει DPI levels, αλλά είναι διαφορετικό, τι λέει εδώ. GB, what? Αφού είσαι βανίλα άτομο. Εντάξει. Το ψωμί.
Ναι. Ναι. Άρα είσαι βανίλα άτομο. Το να σου αρέσει το ψωμί σε κάνει βανίλα άτομο. Συμφωνώ με σένα, ναι. Από πότε. Πάει το Monster, κυρίες και κύριοι. Τον αγοράζεις βανίλα ποντίκι, πόσο κάνει το βανίλα άτομο. Ξέρω, δεν παίρνεις cool ποντίκι. Μα ποιο ποντίκι δεν έχει αυτό από πάνω, πώς γίνεται. Αυτό που αλλάζεις το sensitivity. Πώς γίνεται αυτό. Εγώ ακόμα και τα πιο φθηνά ποντίκια πλέον έχουν αυτό το πράγμα. Όχι, δεν το πατάς κατά λάθος, απλά... Τον Τσάρλι, όχι. Εγώ ήμουν μεγάλος Ρέιτζερ. Για δούμε άμα θα πάει Game 5 ή όχι. Με αυτό το gameplay που βλέπω τώρα δεν θα γίνει τίποτα από αυτά. Ποιο το αγαπημένο σου hero skin. Όχι. Μένα είναι το εδώ που έχει το ποντίκι. Αυτό που έχει τώρα δεν είναι ωραίο. Όχι. Το άλλο είναι... Αυτό, δεν θα το κάνω update. Αυτό εδώ είναι το πιο ωραίο ρε φίλε. Εσύ είπες αυτό εδώ. Δεν είναι άσχημο. Αυτό είναι Goku. Και αυτό ωραίο, αυτό που έχει τώρα. Τούτο εδώ. Ή τέλος πάντων, το αντίστοιχο. Ναι, το tier list για μένα, όχι για όλα, για τα τέσσερα, είναι 1, 2, 3, 4. Εντάξει. Πριν πήγε για Edgeguard, έκανε drop of ledge, finishing touch. Και εννοείται δεν το πέτυχε. Όχι, φαίνονταν σαν κάτι που ήθελε να κάνει. Το μυρίζομαι σαν... σαν άνθρωπος που παίζει cloud. Επειδή... ήθελε να κάνει το αστείο. Θα ήταν cool άμα δούλευε. Πω, πέτυχα πριν εναντίον... Πέτυχα πριν εναντίον του Καλσεφίνη. Το πιο ωραίο cloud combo της ζωής μου. Δεν σκότωσε, αλλά του έκανα 0 to 80. Του έκανα... Καλά, αφού δεν θέλει κανείς να ακούσει για το combo μου, θα συνεχίσω. Λίγο άσχημα τα πράγματα για τον Cyan, ο οποίος δεν πεθαίνει από το Dash Attack. Κάνει zoom εκεί που θα τον περιμένει ο Crack και ο Crack παίρνει όλο το game τελειώνοντας 3-1.